Ιάρες και Φιάρτες ξύπνησε το άνοιγμα της περίκλης της πόλης της Αμοχώς του. Στρέφει το μαχαίρι στις πληγές της Ξένιας Χατζιπαύλου, η οποία ζητά πριν χαθούν για πάντα τα οστά του συζύγου της Μιχάλη. Εκτελέστηκε μαζί με τον αδελφό του και τάφηκε πρόχειρα στο παλιό κημητήριο του Σταυρού. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω, ειδικά στον τόπο που σκοτώθηκε ο άντρας μου και ο κουνιάδας μου, να βρω τα οστά τους. 14 Αυγούστου, τα στρατεύματα εισβολής μπαίνουν στην πόλη. Κάποιοι επιλέγουν να παραμείνουν. Δεν ήθελα να συζητήσω, γιατί να φύγουμε. Εγώ δεν έκανα κανένα κακό και να μου κάνουν και εμένα. Να μείνουμε. Εν τέλει μείναμε. Την επόμενη ημέρα της Παναγίας, ο 27χρονος Μιχάλης, υπάλληλος στο ξενοδοχείο Φλόριδα, βγαίνει έξω για να φέρει γάλα για τα παιδιά του. Αν και εδώ διάρκεισε ο άντρας μου, ξεκίνησα και πια στην πεθερά μου. Δρόμο που ήθελα μισή ώρα να πάω, έναν τέταρτο νευρέθηκα στα 5 πιθάρια. Με τα μωρά στην αμαξού. Ο Μιχάλης δεν ήταν εκεί. Τον ψάχνει ένα γονείος όπου μπορεί. Ήβρα το μαΐρα των Ηνωμένων Εθνών. Λαλή μου Ξενιά, τον άντρα σου ήβρα με τον λαλή μου νεκρό. Και αμέσως της μαμούς της ο καιρός. Εθάψαμε τους μέσα στο παλιό νεκροταφείο μόλις εμπείς αριστερά, λαλή μου. Αλλά τα πόθηκα του. Ο κουνιάρος σου, επειδή ήταν πιο ψηλός, ξεγαμπόξω. Έμεινε εγκλωβισμένη 15 μέρες στις πολυκατοικίες του Βαροσού, έγκυος με δύο μικρά παιδιά στην αγκαλιά. Μάρτυρας βιασμών και απίστευτων βασάνων, τρόμου και φρίκης πίσω από κλειστά παραθυρόφυλλα. Έβαλα μου το περίστροφο στο στήθος 8 μήνων έγκυος. Και ο μεγάλος μου ο γιος λαλή του, σκότωσαν τον παπά μου, να σκοτώσετε και η μάμα μου. Τέλη Αυγούστου, μεταφέρονται στην Κάτω Δερίνια και από εκεί στην Ορμίδια. Μια νύχτα φυσούσε πολλής αέρας, το τσατήρι μας επήρεν το σχεδόν αέρας, η στέγη γύρτεν ως τη μέση του τσατήρκου και ο Θωμάς που ήταν μεγάλος, λαλή, ευκήκεν, ξύπνησε τη νύχτα και έκλε, «Παπά μου, καλέ μου παπά, πού είσαι, να μας πάρει το τσατήρι ο αέρας». Αν θέλουν να κάνουν κάτι τώρα άμεσα, θα πρέπει να επιτρέψουν στη ΔΕΑ να πάει να καθαρίσει τους τόπους που υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν ταφεί οι αγνοούμενοι. Ο διευθυντής της Καθημερινής, Ανδρέας Παράσχος, που ανέδειξε την ιστορία της Ξένιας Χατζιπαύλου, προειδοποιεί ότι οι εξελίξεις τρέχουν και τα χρονικά πλαίσια για τον εντοπισμό των οστών των αγνοούμενων στενεύουν επικίνδυνα.